Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Πολιτικές Διαδρομές χθες και σήμερα με τον Παναγιώτη Κωνσταντίδη, εκτάκτος Δευτέρα για μια εκπομπή. Θα θυμάστε ότι έχουμε κάνει ειδικές εκπομπές με θέματα τον εθελοντισμό. Εθελοντισμός είναι η έννοια που συνδέει την αλληλεγγύη και την ανιδιωτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζει με πολλούς τρόπους και ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Ο εθελοντισμός απλά δεν είναι ένας όρος, είναι στάση ζωής και δράει επικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Κοντά μας έχουμε τον πιο κατάλληλο άνθρωπο να μας μιλήσει για τον εθελοντισμό, για την πράξη ανθρωπισμού, έναν επαγγελματία, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ναυαγωγικής Ακαδημίας, τον κύριο Γιοβανίδη Νικόλαο. Τον καλωσορίζω. Καλησπέρα σας, κύριε Γιοβανίδη. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας και όσοι αυξημείς συντονισμένοι και μας βλέπουν. Να πούμε και καλησπέρα στους φίλους από τη Μυτιλίνη, που έχουμε αρκετούς και μάλιστα έχουμε και αρκετούς Μυτιλινιούς στη Νέα Σμύρνη. Ναι, σωστό και αυτό. Η Μυτιλίνη είναι ένα πολύ μεγάλο νησί και έχει αντιπροσώπους όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Σαφέστατα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που σε μια δύσκολη σας περίοδο καταφέρετε να έρθετε στην εκπομπή και να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα που βιώνετε αυτές και όλες αυτές τις μέρες και τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα στη Μυτιλίνη, με τους συνεργάτες σας και να μας εξηγήσετε πώς εμπλακήκατε σε όλη αυτή την ιστορία. Λόγω σε εσάς. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω μια μικρή εισαγωγή να ενημερώσουμε τον κόσμο. Βεβαίως. Για να αντιληφθεί λιγάκι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι εθνικό και κατ' επέκταση ευρωπαϊκό. Και είναι το θέμα το προσφυγικό. Το προσφυγικό είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή όποιος παρακολουθεί τα τελευταίους μήνες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει πολύ υψηλό σε ακρόαση επίπεδο. Δηλαδή, βγαίνει μέσα στα πρώτα 2-3-5 θέματα κάθε βράδυ σχεδόν στις ειδήσεις. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη εισαγωγή ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται κυρίως από κράτη τα οποία είναι η Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, το Μαρόκο και κάποια άλλα κράτη, τα οποία Πακιστάν κτλ. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, που ακούσαμε στις ειδήσεις. Πώς προέκυψε το Μαρόκο, διότι είναι αντιδιαμετρικά, θα έλεγα και χιλιομετρικά και θέμα μιλίων το Μαρόκο, πώς οι Μαροκινέζοι δεν βρέθηκαν πάνω χάρη απέναντι στην Ισπανία ή τη Γαλλία ή την Ιταλία, που είναι σχετικά πιο κοντά, και βρέθηκαν στην Ελλάδα. Αλλά εκεί είναι ένα θέμα ευρύτερο των διακινητών, θα έλεγα, και δεν ξέρω ποια είναι και η άποψή σας πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται για πρώτη φορά στην ιστορία την παγκόσμια, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τέτοια μεγάλη μεταφορά πληθυσμών από χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπαίνει. Του ευρύτερου αραβικού κόσμου και όχι μόνο. Ο κόσμος, κυρίως από το πλήστο μουσουλμάνοι, από τις χώρες που προανέφερα σαν κύριο όγκο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται είσοδοι. Οι είσοδοι αυτοί, οι οποίοι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ότι είναι σε όλα περίπου τα παράλια της Μεσογείου, της Βορείας Μεσογείου που είναι η Ευρώπη, ένα από αυτά τα σημεία είναι και η Ελλάδα. Μέσα στην Ελλάδα πάλι έχουν περίπου εντοπιστεί ότι η προτίμηση των διακινητών στην είσοδο και γενικά στο να μεταφέρουν κόσμο απέναντι στην Ελλάδα, ένα από τα πιο μεγάλα σημεία είναι η Μυτιλίνη, και ακολουθεί η Χίος, η Σάμος, η Κο και όλη γενικότερα η νησιωτική ακτογραμμή πάνω στα σύνορά μας. Ο κύριος όγκος όμως προσφύγων και μεταναστών είναι η Μυτιλίνη. Και μάλιστα συγκεκριμένα, αν πούμε ότι στη Μυτιλίνη μπαίνει περίπου το 70-80% ναι, του κόσμου ο οποίος μεταφέρεται στην Ελλάδα και κατά επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο μέρος στη Μυτιλίνη μπαίνει από τη Βόρεια Μυτιλίνη. Υπάρχει μια ακτογραμμή, η οποία ξεκινάει χοντρικά από τον Μόλυβο, για όσους ξέρουν, ναι, 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 μέχρι περίπου τη σκάλα Σικαμιάς.
χοντρικά αυτή η απόσταση έχει ένα πλεονέκτημα για τους διακινητές, ότι είναι πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια. Για όσους γνωρίζουν από αποστάσεις, μιλάμε για περίπου 5 κατά μέσο όρο ναυτικά μίλια. Άρα αυτό τους δίνει τη μεγάλη διευκόλυνση, η κοντινή απόσταση, στο να μπορούν έτσι να στέλνουν βάρκες με 2 ειδών επάνω, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Άλλο πρόσφυγας, άλλο μετανάστης. Ο πρόσφυγας εγκαταλείπει τη χώρα του γιατί πλέον κινδυνεύει η ζωή του. Είναι σε αδιέξοδο και αναγκάζεται να κάνει βία έξοδο, στην οποία έχει να αντιμετωπίσει τον θάνατο και σου λέει εδώ πεθαίνω, άρα προχωρώ μέχρι εκεί που μπορεί ή να ζήσω ή και να πεθάνω. Άρα ο πρόσφυγας έρχεται και ζητάει άσυλο. Ο πρόσφυγας έρχεται για να φύγει από μια εμπόλεμη κατάσταση. Ο πρόσφυγας είναι τελείως διαφορετικός. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, ναι. Ο μετανάστης είναι τελείως άλλο πράγμα. Όλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα. Εμείς δεν έχουμε ρόλο να αναλύσουμε πολιτικά το για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα. Ο ρόλος μας δεν είναι αυτή τη στιγμή εμείς να δούμε ποια είναι η πολιτική ενός κράτους όπως είναι η Ελλάδα που την χάνει να είναι συνοριακό, δηλαδή να είναι ένα σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Ούτε ο ρόλος μας είναι να ξέρουμε ποια είναι η ευρύτερη πολιτική των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Όλα ξεκινήσανε ότι εμείς σαν ναυαγοσώστες, Έλληνες ναυαγοσώστες, παρακολουθούσαμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το φαινόμενο αυτών των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν και προσπαθούν ακόμα να μπουν μέσα στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή, 28 Οκτωβρίου, γίνεται εκείνο το περίφημο, για όσους θυμούνται, ναυάγιο, πάλι βόρεια της Μυτιλίνης, όπου έχουμε εκείνο εκεί το δυσάρεστο αποτέλεσμα των πνιγμών, με τις εικόνες, τις φρικτές, τις τραγικές, οι οποίες γυρίσανε όλο τον πλανήτη και αναστατώθηκε η κοινή γνώμη σε όλο τον πλανήτη. Νομίζω σε εκείνο το σημείο έπρεπε να φρυνήσουμε πάντα σε μια κατάσταση ιδιάζουσα. Ήταν χοντρό, ήταν μεγάλο μάθημα αυτό. Είχαμε δηλαδή πολλούς νεκρούς, είχαμε δηλαδή δεκάδες νεκρούς, είχαμε μεγάλο νομίζω τότε άρχισε να συνειδητοποιεί η Ευρώπη τι συμβαίνει. Εκεί σε αυτή την περίπτωση πάνω το θέμα αναδείχθηκε και έφτασε πλέον σε όρες του να συνειδητοποιήσουν οι πάνω ότι αντιμετωπίζεται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ μια παρένθεση να κάνω. Και Έλληνα Παγωσός περίπου από αρχές μέσα Μαρτίου μέχρι και τέλος Οκτωβρίου απασχολούνται σε ξενοδοχεία καταρχήν και κατ' επέκταση μετά στις παραλίες. Με αποτέλεσμα, εμείς όλο το διάστημα Μάρτιο με Οκτώβριο, επειδή είμαστε επαγγελματίες από αγωσώσεις, απασχοληθήκαμε στην πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και της ελληνικής νομοθεσίας. Όταν 28 Οκτωβρίου, που την χάνει να είναι και το τέλος πλέον της δικιάς μας απασχολήσεως επαγγελματικής σε ξενοδοχεία εκείνη την εποχή και λίγο νωρίτερα και στις παραλίες, ολοκληρώθηκε. Το ατύχημα μας οδήγησε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, με το οποίο σε σύσκεψη και σε συνάντηση που είχαμε μαζί τους, αποφασίσαμε πλέον ότι θα πρέπει άμεσα να δράσουμε και να βοηθήσουμε, δεδομένου ότι εκείνη τη στιγμή υπήρχε μια οργάνωση, μια θα λέγαμε μη κυβερνητική οργάνωση, προερχόμενη από Ισπανούς συναδέλφους, δηλαδή ναυαγοσώστες, οι οποίοι είχαν μάλιστα ενεργήσει και επιχειρήσει κατά τη διάρκεια του ναυαγίου που προανέφερα. 2 Νοεμβρίου προβαίνει να κλιμάται πάνω της Ένωσης Σχολών, όλων δηλαδή των σχολών, υπάρχει μια Ένωση Σχολών, ανέβηκε πάνω ο Πρόεδρος και εγώ ως Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Σχολών Αποστολικής Ελλάδος, όπου σε συνάντηση με τον Δήμαρχο, με την τοπική λιμενική αρχή, τους υπεύθυνους των Ηνωμένων Εθνών και όσοι γενικότερα βρούνε πάνω στο νησί, και αποφασίσαμε από κοινού να συμμετέχουμε πλέον στη διάσωση ανθρώπων. Προσέξτε τώρα πια, για μας δεν υπάρχουν μετανάστες, υπάρχουν πρόσφυγες, υπάρχουν άνθρωποι. Άρα θα πρέπει να διαχωρίσουμε το πολιτικό με το ουσιαστικό που έχει να κάνει σε σχέση με το επάγγελμά μας. Και έτσι από τις 2 Νοεμβρίου και μετά, αφού έγινε και μεταξύ μας κοινοποίηση με δελτία τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ένωση Σχολών Αποστολικής Ελλάδος έκανε έκκληση προς τα μέλη της, δηλαδή προς τις σχολές ναυαγοσωστικής. Η δυνατότητα να συμμετέχουν, όπως καταλαβαίνεις, σε μια τόσο πολύ μεγάλη επιχείρηση και τόσο δύσκολη επιχείρηση. Δεν μπορούσαν πολλές από τις σχολές να τα απεξέλθουν, κάποιες θα τα απεξέλθουν. Μέσα σε αυτές τις σχολές είναι και η δικιά μας, η Ελληνική Ναυαγοστική Ακαδημία
και κάποιες άλλες σχολές, οι οποίες όλες μαζί αποτελέσαμε την πρώτη ομάδα, η οποία μέσα στις επόμενες μέρες ανέβηκε στην Μυτιλήνη. Και εδώ αρχίζει πλέον και το ενδιαφέρον να πούμε κάποια πράγματα, να σκιαγραφίσουμε, να σας αναφέρω και να σας πω έτσι, αν σου μου δίνει τη δυνατότητα του χρόνου και της... Θα τα πούμε κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα, παίρνω μια ανάσα. Να δούμε λίγα και τι συμβαίνει πάνω εκεί. Thank you.
ξανά κοντά σας, να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιοβανίδη. Βάλτε μας λίγο στο κλίμα το επιχειρησιακό. Ναι, όπως αναφέραμε πριν και λέγαμε, και νομίζω εδώ ξεκινά και το ενδιαφέρον, με την εισαγωγή ότι βρεθήκαμε κάποια στιγμή η Ένωση Σχολών Αποκτικής Ελλάδος, βρεθήκαμε πλέον στη Μυτιλήνη και τη συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά της Μυτιλήνης, αρχίσαμε να επιχειρούμε και αρχίσαμε να επιχειρούμε πλέον με αναπαγωσώστες. Οι πρώτες σχολές που πήγαν πάνω ήταν η ΕΝΑΚ, η Ελληνική Ναυτική Ακαδημία, ήταν η σχολή του Πειραιά Πασνά, ήταν η σχολή ΝΑΒΕ, ήταν η σχολή Action Club και η σχολή Χαρκαίας. Αμέσως ανταποκριθήκαν όλα τα παιδιά σε αυτή την. Ελπίζω τώρα, αν μην σας καλούν, γιατί ακούμε ένα κινητό και είμαστε και ζωντανά, να σας καλούν από τη Μυτιλήνη να φύγετε. Δεν το αφιλητούμε αυτό, γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή, όταν έχεις 24-24 κάτω βάρδιες, άρα ερχόμαστε πάλι σε συζήτηση, και εγώ, σαν υπεύθυνος ενός κομματιού που λέγεται Ένωση, σαν Γενικός Γραμματέας, αλλά και της ομάδας που έχω πάνω, σαν ΕΝΑΚ, καταλαβαίνετε ότι ανά πάσα στιγμή, να φανταστείτε ότι προχθές μου ξυπνήσανε 1:30 το βράδυ. Επεισόδια και βάρκες έρχονται όλο το 24ωρο. Και όχι μόνο έρχονται, προσέξτε. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι έχουμε να κάνουμε με ενδυνάμει, θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε παρένθεση βάση και να του αναφέρουμε ως εγκληματίες. Οι διακινητές από απέναντι δεν υπολογίζουν καθόλου την ανθρώπινη ζωή. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν, δηλαδή οι φουσκωτές, οι βάρκες, είναι αυτοσχέδιες, είναι φτιαγμένες με ό,τι πιο πρόχειρο, πιο φτηνό και πιο άμεσα κατασκευή υλικά. Με αποτέλεσμα αυτό που στέλνουν απέναντι με μια εξολέμβη επάνω, με έναν από όλους που απλά του δείχνουν μέσα στα 15 λεπτά το πώς το οδηγήσει την εξολέμβη για αυτή την απόσταση 5 λεπτά. Ισχύει, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι πλησιάζοντας τα σύνορα της Ελλάδος, ότι έχει ακουστεί τουλάχιστον σαν φήμη, ότι μέσα στη βάρκα υπάρχει κάποιος από τους διακινητές ή όχι, όπου πλησιάζοντας τα ελληνικά ύδατα, σκίζει τις βάρκες ή καταστρέφει. Θα σου το αναφέρω ακριβώς πώς συμβαίνει. Στην αρχή, φοβούμενοι αυτοί ότι μπορεί να του επιστρέψει κάποιος πίσω και βασιζόμενοι πάνω σε ένα νόμο ο οποίος υπάρχει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να του σώσουμε αν βρεθούν στη θάλασσα μέσα. Με βάση το δίκαιο των διεθνών υδάτων. Ναι. Όταν πλησίαζε το λιμενικό, δηλαδή ένα από τα σκάφη του λιμενικού ή γενικότερα οποιοδήποτε από την ελληνική πλευρά πλέον. Ακτοφυλακής σκάφος, αυτοί αμέσως με ένα μαχαίρι τρυπάγανε το. Τι είναι, έτσι λέμε, το φυσκωτό. Βρισκόταν στη θάλασσα γυναικόπαιδα, άνθρωποι από όλες τις ηλικίες, ό,τι υπήρχε μέσα στην βάρκα, και έτσι ήμασταν υποχρεωμένοι εμείς, σαν ελληνική ακτοφυλακή, να περισυλλέξουν πλέον τους ναυαγούς και έτσι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται να επιστραφούν προς τα πίσω. Γιατί ένας από τους λόγους που χρησιμοποιούν οι διακινητές είναι ο τρομερός εκφοβισμός. Με αποτέλεσμα να βάζουν τις τιμές, να πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα στο θέμα της εκφόβησης όλων αυτών των ανθρώπων για να μπορούν να πετυχαίνουν τα αποτελέσματά τους. Άρα στην ουσία έχει στηθεί μια βιομηχανία απέναντι μεταφοράς ανθρώπων, το οποίο αποτέλεσμα είναι περίπου 10, 20, 30, 40, 50, καμιά φορά και 70 βάρκες την ημέρα να έρχονται στη μεριά της Μυτιλήνης, σχεδόν σε περισσότερα ανατολικά και βόρεια παράλια. Κυρίως όμως στα βόρεια παράλια, παραλίες δηλαδή της Μυτιλήνης. Όταν φτάνει όμως στην άκρη ή βρίσκεται πλέον μέσα στα χωρικά μας ύδατα σε μια απόσταση από την ακτή, είτε γιατί όπως αναφέρατε πριν τρυπάνε τη βάρκα, είτε γιατί υπάρχει θαλασσοταραχή, είτε γιατί μπορεί να γίνει μια ανατροπή της βάρκας. Μιλάμε για 30, 20, 40 και 50 άτομα πάνω σε μια βάρκα. Τρομερό. Μιλάμε για ένα σκάφος που έχει 250 άτομα στιδαγμένα σαν τα ποντίκια επάνω. Μιλάμε για σκάφη που βρίσκουν μέσα, θα λέγαμε, στην Τουρκία οι διακινητές, τα οποία είναι σάπια. Και μπορεί ξαφνικά να γίνει αυτό που έχει γίνει και έχουμε θρυνήσει άτομα, το να ανοίξει το από κάτω μέρος του σκάφους με αποτέλεσμα να σπάσουν τα σάπια ξύλα και να βρεθούν άνθρωποι μέσα στο νερό και να πνίγονται, που συνήθως τα μπάρια κάτω βάζουν τα γυναικόπαιδα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν σας αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για δεκάδες πνιγμούς και θανάτους, δεν είναι ψέματα. Είναι μια πραγματικότητα. Ακόμα και να φτάσω στην ακτογραμμή και να υπάρχει θαλασσοταραχή, όπως αντιλαμβάνεστε, άνθρωποι στηβαγμένοι πάνω σε ένα φουσκωτό, το οποίο είναι της πλάκας,
φτάνοντας στην Αχτωρανού, που το κλίμα πλέον πάντως χτυπήσει πάνω στην ακτή, η ανατροπή πλέον του φουσκωτού, η ανατροπή το να βρεθεί κόσμος μέσα στο νερό, σύν το ότι κάποιοι πάνε πίσω τη βάρκα, αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε τι, πνιγμούς. Εκεί χρειαζόμαστε εμείς. Εκεί είναι ο ρόλος μας. Ο ρόλος των αβαλοσωστών είναι να μπορέσουν με τζετσκί, με φουσκωτά και πάνω στην αυτογραμμή να διασφαλίσουν την ανθρώπινη ζωή. Για μας απέναντι δεν είναι μουσουλμάνοι. Για μας απέναντι δεν είναι Αφγανοί, Πακιστανοί, Μαρόκο, Σύριοι ή όποια άλλη εθνότητα είναι. Για μας είναι ένας άνθρωπος. Ας βρουν οι πολιτικοί τι ρόλο θα παίξουν αυτοί μετά μέσα στη χώρα. Ας αποφασίσουν αυτοί αν θα μουσουλμανοποιήσουν την χώρα. Δεν είναι δικιά μου η δουλειά να αποφασίσω εγώ εκείνη την ώρα τι μέλη γενέστε για αυτούς που είναι απέναντι. Εμένα η δουλειά μου, η εκπαίδευσή μου, η πιστοποίησή μου, η αδειοδότησή μου και ο ρόλος μου είναι να σώσω ανθρώπινες ζωές. Όπως κάνω και στην παραλία, όπως κάνω και στις πισίνες. Άρα, εμείς, σαν Ένωση Σχολών Αποστολής Ελλάδος και σαν ΕΝΑ, που έχουμε αντιπροσωπεύω τη σχολή μου αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε εκεί πέρα πάνω ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τους πνιγμούς. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό έχει γίνει. Έχουμε μειώσει πνιγμούς. Έχουμε μειώσει τα περιστατικά. Μικρά παιδιά σώζονται. Μητέρες σώζονται. Άνθρωποι που έρχονται εδώ και δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Όταν σε έχετε Αφγανιστάν, ειλικρινά αντιλαμβάνεστε, δεν έχετε ποτέ σε Αφγανιστάν. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από τα βάθη. Ούτε γνωρίζουν τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουν περπατήσει χιλιόμετρα. Έχουν περάσει κακουχίες. Έχουν φύγει από θάνατο, δηλαδή από πόλεμο. Έχουν κινδυνεύσει να πεθάνουν και να σκοτωθούν. Πόσες φορές άγνωστες από τη στιγμή που ξεκινήσαν αυτό το τρελό ταξίδι. Και δεν είναι ένα ταξίδι που τελειώνει εδώ, ένα ταξίδι που έχει και συνέχεια. Δεν σταματάει εδώ πέρα η περιπέτειά τους. Άρα ο ρόλος μας εκεί πέρα πάνω είναι να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να τονίσουμε ότι όταν φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι και βγαίνουν προς τα έξω εκεί στις ακτές, αντιμετωπίζουν από εκεί πέρα μετά την Ευρώπη, το ελληνικό κράτος. Εκεί δραστηριοποιούνται δεκάδες ΜΚΟ, δηλαδή μη κυβερνητικές οργανώσεις, ή NGO που θα το λέγαμε στα αγγλικά, οι οποίες δεν είναι μόνο ελληνικές, είναι και από το εξωτερικό, από διάφορα κράτη, οι οποίες προσπαθούν να διαχειριστούν όλα. Εκεί ήθελα να σταθώ στο δεύτερο σκέλος και μετά θα επιστρέψω στους συναδέλφους διασώστες, ναυαγοσώστες. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Στο δεύτερο κομμάτι πλέον που εισέρχονται στο ελληνικό κράτος και στην Ευρώπη, έχει πλέον υπάρξει μια οργάνωση, δηλαδή αυτό που ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει οργανωθεί το ελληνικό κράτος ώστε να ελέγξει, να παρέχει τα εχέγγυα σε αυτούς τους ανθρώπους να προχωρήσουν στην Ευρώπη, να τους ελέγξει ποιοι είναι, από πού είναι κτλ. Υπάρχει ακόμη, έχουμε ακούσει ότι πίσω από εσάς υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχει ιατρικό προσωπικό, υπάρχει όντως. Και να κάνω και την τελευταία μου ερώτηση στα συνέχεια, να μας δώσετε και λίγο την εικόνα των συναδέλφων σας ενός 24ωρου και πώς δρούνε και επιβρούν και πώς κινούνται, γιατί είναι πολλές οι ώρες σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Πολύ δύσκολο. Ξεκινάμε το πρώτο. Καταρχήν, δεν είμαι εγώ καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσω τι γίνεται έξω. Μόνο που πάω να κάνω αυτή. Ό,τι έχετε δει, ναι, εντελώς ανθρώπινο. Να δω τι βλέπω, τι ακούω και γενικά τι ζω καθημερινά στη Μυτιλήνη επάνω. Αυτό το οποίο βλέπουμε και υπάρχει είναι ότι καταφτάνοντας ένας πρόσφυγας ή μετανάστης στις ακτές και πλέον βγαίνοντας ως και πατάει πλέον στα ελληνικά και κατ' επέκταση ευρωπαϊκά. Πλέον, και αφού συνέλθει, βέβαια. Και αφού συνέλθει από όλο αυτό το πράγμα, υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες αμέσως τους δίνουν ιατρική περίθαλψη. Ο ναυαγοσώστης τον παραδίδει στην ακτή. Αμέσως μετά υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν πολλές οργανώσεις όπως είναι οι γιατροί του κόσμου και διάφορες άλλες από άλλα κράτη, όπως το Israel Aid κτλ. Και παρέχουν ιατρική βοήθεια. Και χρειάζονται ιατρική βοήθεια άμεσα. Άλλοι έχουν πάθει υποθερμία, άλλοι έχουν πάθει από ανακοπή, από εμφράγματα, άλλοι έχουν τραυματιστεί. Γενικά χρειάζεται άμεσα. Προς το πρώτο επίπεδο. Αυτό υπάρχει. Υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις με γιατρούς, οι οποίοι αμέσως όταν φτάσει μια πράγμα, να φανταστείτε, πάω λίγο προς το τελευταίο σας ερώτημα, θα ξαναγυρίσω όμως πάλι, ναι, ότι παρακολουθούμε με θερμικές κάμερες. Η έκταση υπολογίζεται είναι 12 χιλιόμετρα.
Άρα δεν ξέρουμε η βάρκα που θα βγει, γιατί ούτε αυτοί ξέρουν απέναντι που θα βγει. Βέβαια, ναι, ναι. Είναι ευθεία και ο άλλος μπορεί με το θαλάσσιο ρεύμα ή με τον κυματισμό να βρεθεί 1, 2, 3, 4 μίλια αριστερά ή δεξιά. Αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι και εμείς από εδώ δεν ξέρουμε που θα βγουν. Άρα τι κάνουμε, διαχέουμε κόσμο σε όλη την αυτογραμμή, παρατηρητές, οι οποίοι με κάμερες, θερμοκάμερες για τη νύχτα, όπου πλέον βλέπουμε τη θερμοκρασία και αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι υπάρχει μέσα στο ψυχρό περιβάλλον του θαλάσσιο και έτσι κινούμαστε ανάλογα. Υπάρχει η ελληνική ακτοφυλακή, δηλαδή το λιμενικό, το οποίο και αυτό με κάμερες θερμικές παρακολουθεί μέσα στη θάλασσα τι πλησιάζει πλέον στον ελληνικό χώρο και κάποια στιγμή εντοπίζουμε βάρκες. Σε αυτή την περίπτωση, μόλις εντοπίσουμε βάρκες, αμέσως δραστηριοποιούμαστε. Εκεί, όταν φτάσουν έξω και βγουν πλέον, υπάρχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους παίρνουν και μετά τους οδηγούν σε σημείο όπου θα τους δώσουν ζεστά ρούχα. Τα ζεστά ρούχα δεν είναι ότι είναι ζεστά, είναι ότι είναι στεγνά. Κατανοητό. Είναι τραγμένοι, γιατί όσο να είναι μια ταλαιπωρία. Εκεί πλέον θα αλλάξουν ρούχα και οδηγούνται πλέον σε καταβλισμούς. Αυτά που λέμε σε κατασκηνώσεις, λέει καμ, που τα λέμε πάνω στο νησί. Ναι. Εκεί πλέον τους παραλαμβάνει μια διαδικασία όπου θα τους καταγράψουν. Και θα γίνει μια ταυτοποίηση. Θα γίνει μια ταυτοποίηση. Το πώς την κάνουν και πώς αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Θα τους δώσουν ένα χαρτί, γιατί χωρίς αυτό το χαρτί δεν μπορούν να πάνε να βγάλουν εισιτήριο. Δεν τους δίνει μετά ο πράκτορας, δεν τους δίνει δηλαδή το εισιτήριο για να μπουν στο πλοίο μέσα για να φτάσουν στην Αθήνα. Τα κάθε βράδυ το τάδε πλοίο έβγαλε 1.700. Αυτοί όλοι καταγεγραμμένοι. Αλλιώ δεν μπορούν να πάρουν εισιτήριο. Τώρα, κατά τη διάρκεια φυσικά βγαίνουν στην ακτή. Μέχρι να μπουν στο πλοίο στη Μυτιλήνη, στη Χίο, για να φτούν στον Πειραιά, γιατί στον Πειραιά έχουν οι περισσότεροι. Όλο αυτό έχει στηθεί πλέον καλύτερα και καλύτερα και καλύτερα και καλύτερα από το Γενάρη που το θέμα νομίζω ότι έχει πάρει μια μεγάλη έκταση. Και συνεχώς το βελτιώνουν, συνεχώς κάνουν καλύτερους καταβλισμούς, τους επεκτείνουν. Μη κυβερνητικές οργανώσεις πληρώνουν όλα αυτά τα έξοδα. Το κράτος συμμετέχει. Δεν θα έλεγα ότι είμαι ενθουσιασμένος από τη συμμετοχή του κράτους. Δεν θα μπορώ να πω εγώ σε τι ποσοστό συμμετέχει το κράτος. Δεν μπορώ να πω την ΑΠΟΝ, παρόν το κράτος. Βλέπω μια δυσκολία στην απόφαση, στην κίνηση, χωρίς να γνωρίζω ποια άλλα κρύβονται από πίσω και γενικά τι συμφωνίες ή ποια είναι η πολιτική τους η γενικότερη. Τελικά χάνουμε πάντα σε αυτό το κράτος στην υλοποίηση, στο συντονισμό. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξεκάθαρη εξωτερική πολιτική και έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε αποφασίσει να παίρνουμε έναν ρόλο, αν όχι ηγετικό, μια και στο έδαφος μας πλέον διαδραματίζονται όλα αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον να μπορούσαμε να ελέγχαμε το τι κάνουν παραδείγματος χάρη οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα μπορούσα έτσι με πολύ βάρος καρδιάς να σας πω και να σας αναφέρω ότι στεναχωριέμαι όταν βλέπω ένα απίστευτο κόσμο να βρά ανεξέλεγκτος, να βλέπω ΜΚΟ οι οποίες δεν δίνουν αναφορά σε κανέναν, να βλέπω γενικότερα μια κατάσταση στην οποία εκμεταλλεύονται, θα έλεγα, την ανυπαρξία ή την απουσία του ελληνικού κράτους και να εκμεταλλεύονται είτε για λόγους χρηματοδότησης, είτε για λόγους προβολής, είτε για λόγους δικών τους συμφερόντων, είτε για λόγους πολιτικούς, εθνικούς, ο καθένας το σκοπό που κρύβει από πίσω. Και στεναχωριέμαι που θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε λίγο πιο έξυπνα ή λίγο πιο δυναμικά. Δεν είναι όμως και πάλι ο ρόλος μου εγώ να κάνω τώρα πολιτική συζήτηση. Απλά αναφέρω τι βλέπω και τι ζω καθημερινά πάνω στη Μυτιλήνη και φυσικά αυτό το οποίο λέω ότι και τώρα, αυτή τη στιγμή, και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και να το καταγράψουμε στη σημερινή αυτή τη συνάντηση, ότι αυτή τη στιγμή αν σταμάταγε ο πόλεμος στη Συρία, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η Συρία είναι το πρόβλημα. Και λέγαμε ότι σήμερα σταμάταγε ο πόλεμος στη Συρία. Αυτό το τραγικό του εμφυλίου πολέμου που έχει σκοτώσει νομίζω 250.000 και πάλι και αυτό δεν είμαι αρμόδιος να το πω το νούμερο. Η ροή των προσφύγων και αυτό που λέω μας το λένε από τη Frontex και από τα επίσημα εντάξει χείλη των αξιωματούχων που βρίσκονται στην περιοχή της Μυτιλήνης, η ροή των προσφύγων δεν θα σταματήσει σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αλλά αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήματος. Οι μετανάστες μαζί με τους πρόσφυγες, εάν υπολογίσουμε ότι περίπου 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στην Τουρκία που πρέπει να θέλουν και επιθυμούν να περάσουν προς τα εδώ,
Συν το ότι συνεχίζεται ο πόλεμος κάτω στη Συρία, πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι οι Έλληνες ότι το θέμα αυτό, που αυτή τη στιγμή απλά το παρακολουθούμε σαν ένα τμήμα των ειδήσεων κάθε βράδυ στην τηλεόρασή μας ή στο ραδιόφωνο, ότι δεν είναι τόσο απλό. Μας αφορά όλους. Αφορά τους πάντες το τι συμβαίνει αυτή στα ελληνικά σύνορα. Είναι μια ανεξέλεγκτη εισρωή ανθρώπων μέσα στην Ευρώπη, μέσα στη χριστιανική Ευρώπη, μέσα στην Ευρώπη η οποία αυτή τη στιγμή μπαίνει κόσμος, ο οποίος δεν είναι απλά πρόσφυγας με μια ποιότητα, ένα πολιτισμό και με μια, θα λέγαμε, ανάγκη να σωθεί από τη βιότητα του πόλεμου, αλλά ένας κόσμος ο οποίος μπαίνει ανεξέλεγκτος και σε θέματα από εγκληματίες μέχρι οικογενειάρχες, και εδώ πέρα θα πρέπει η ίδια Ευρώπη να καταλάβει ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από το να το αναφέρει και απλά να το διαχειρίζεται μια, θα λέγαμε, ομάδα μη κυβερνητικών οργανώσεων του ελληνικού κράτους και όσων, όπως είναι η Frontex, δραστηριοποιούνται κάτω εκεί. Είναι εθνικό, ευρωπαϊκό, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει πλέον, γι' αυτό και νομίζω ότι του δίνω λίγο παραπάνω έμφαση και του δίνω λίγο. Όχι, καλά κάνετε και αυτό είναι και ρόλο. Γράφω, λέω, σαν ένα άνθρωπο ο οποίο ζω το θάνατο, βιώνω όλα αυτά τα πρόσωπα των χιλιάδων ανθρώπων καθημερινά μπαίνουν στη χώρα, την αγωνία του, το να του κλείνουμε τα μάτια γιατί κάποια στιγμή πνίγονται ή δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στην ακτή. Και όμω βλέπω μετά το τι γίνεται και έξω στι ακτέ, πώ αυτοί φεύγουν και πώ μπαίνουν μέσα στη χώρα, αν ξέρετε. Εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει η πολιτεία ότι θα πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτό το θέμα πιο σοβαρά. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε οικονομική κρίση. Αντιλαμβάνομαι ότι γενικά το κράτος αντιμετωπίζει χιλιάδες προβλήματα με τα οποία και αυτό προσπαθεί να ισορροπήσει. Εγώ δεν με ενδιαφέρει αν κυβερνάει ο ΜΕΝ ή ο ΔΕ, εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Ο ΜΕΝ και ο ΔΕ σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η Ελλάδα όμως πρέπει να υπάρχει και αύριο. Και επειδή είμαστε Έλληνες πατριώτες και αγαπάμε αυτή τη στιγμή αυτή την πατρίδα εδώ πέρα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα πολιτικά και κατ' επέκταση κομματικά συμφέροντα και κάποια θέματα όπως αυτό να το δούμε εθνικά. Και εδώ εμείς δηλώνουμε σαν Έλληνες αναγνωσώστες ότι όσο το κράτος μας επιτρέπει και όσο το κράτος μας ζητά, εμείς το καθήκον μας θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Να υπηρετήσουμε την ανθρώπινη ζωή και γενικότερα να εκτελούμε τις εντολές. Γιατί ξέρετε, και κλείνω με αυτό και να δούμε την επόμενη ερώτηση, ότι δεν ενεργούμε πάνω εκεί αυτόνομα. Είμαστε καθαρά κάτω από τις εντολές, από την οργάνωση, τη διοίκηση του ελληνικού κράτους, δηλαδή του λιμεναρχείου, της τοπικής λιμενικής αρχής, με την οποία μπορώ να πω και να το κλείσω. Συνεργαζόμαστε άριστα. Οι άνθρωποι έχουν δώσει τα πάντα πάνω εκεί καθημερινά. Δρούμε και κλείνουμε το εξής. Η φύλαξή μας δεν είναι κάποιες ώρες. Η φύλαξή μας είναι 24 ώρες κάθε μέρα, το 24ωρο. Δηλαδή δεν υπάρχει στιγμή που να πεις ότι χαλαρώνεις. Πρέπει να έχει συνεχώς ομάδα. Θέλω να δώσετε την εικόνα την ανθρώπινη ενός συνεργάτη σας και όλων των συνεργών. Κοιμούνται, που τρώνε, που ξεκουράζονται, αν έχουν ώρες ελάχιστες ή... Ο Δήμος Μυτιλίνης Λέσβου, αν σας παρέχει κάποιο χώρο... Μας παρέχει την διαμονή στην Σχολή Καλών Τεχνών, στην ουσία ο Πρίτεν στη Σχολή Καλών Τεχνών, εξυπηρετώντας την αίτηση και την ζήτηση του Δημάρχου να καλύψει την ανάγκη δικιά μας διαμονής, μας παρέχει ένα καταπληκτικό χώρο που λέει τη Σχολή Καλών Τεχνών στο Μόλυβο, όπου εκεί διασφαλίσαμε τη διαμονή μας. Η διατροφή μας δυσκολεύει και εδώ θα αναφέρουμε ότι όλα μας τα έξοδα επάνω εκεί είναι από ιδίους πόρους, δηλαδή από την Ένωση. Είμαστε οι μόνοι που δεν πήραμε χορηγίες. Είμαστε οι μόνοι που δεν πήραμε λεφτά. Όχι μόνο δεν βγάλαμε λεφτά, αλλά τα έχουν πληρώσει όλα την τσέπη μας. Το οποίο αυτό έχει καταγραφεί, έχει χειροκροτηθεί και γενικά έχει αξιολογηθεί. Για να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι η προσφορά μας είναι και ανεδιοτήτης και εθελοντική από τελείως επαγγελματίες ανθρώπους. Είναι η δουλειά μας αυτή. Είναι το μεροκάματό μας αυτή. Και παρόλα αυτά όμως, με δικά μας λεφτά, με δικά μας χρήματα, και μάλιστα κάποια στιγμή αναφέραμε και ένα συμβούλιο ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά λεφτά ώστε αυτό να διονυστεί, βρέστε έναν τρόπο, τουλάχιστον τα καύσιμα και το φαγητό των ανθρώπων που είναι πάνω, να μας τα παρέχετε.
Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή μετά από τις 2 Νοεμβρίου να μην έχει βρεθεί μια απάντηση σε αυτό, ή να μην πω και εγώ τον πόνο μου? Βέβαια, μα φυσικά. Φυσικά. Να πούμε σήμερα λίγο ανοιχτά. Μα γι' αυτό και είστε εδώ. Και ήταν και. Γι' αυτό σας έκανα και την ερώτηση. Εκείνη το ρόλο του κράτους. Το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού σε όλα. Έχει τους ανθρώπους όσους. Έχει τους γιατρούς του. Έχει τόσους ανθρώπους που θέλουν να πάνε εκεί. Παίξε λίγο το συντονιστή. Κάνε λίγο το μαέστρο. Κατέβα κάτω. Έλεγξε κάποιες καταστάσεις. Δες τι ανάγκες υπάρχουν. Προσπάθησε έτσι αυτό το δυναμικό που στο δίνει αυτή τη στιγμή ο εθελοντισμός, που στο δίνει αυτή τη στιγμή η διάθεση κάποιων ανθρώπων, συντόνισε το, προχώρησε το ώστε να το έχεις περισσότερο καιρό. Μα ούτε τα καύσιμα. Δυστυχώς. Και μάλιστα εδώ να πω ότι η Hellenic Seaways έχει κάνει μια κίνηση την οποία θα πρέπει να την αναφέρουμε χωρίς να αυτό να το θεωρήσουν κανένα στη διαφήμιση, αλλά πρέπει να λέγονται μερικά πράγματα. Κάθε εβδομάδα που αλλάζουμε τα παιδιά, που στέλνουμε και όλους να παγωστώ σε πάνω, μας εξασφαλίζει η εισιτήριά τους. Να πούμε συγχαρητήρια στην εταιρεία. Μας δίνει τη δυνατότητα για να βάζουμε κόσμο πάνω. Όχι, από εδώ θα το πω. Καταρχήν υπάρχει, λέμε τα πάντα. Δεύτερον, ότι η ερώτηση μας αφαίρεται και εντελώς ανθρώπινη. Για ανθρώπους που είναι επαγγελματίες, πέρα από τον επαγγελματισμό τους, πρέπει και αυτοί να επιβιώσουν. Πρέπει να χαλαρώσουν για να μπορούν να τα περσέρουν στις δυσκολίες αυτού της κάθε επιχείρησης. Σαφέστατα είναι απορία φάλα καθενός. Αυτοί οι άνθρωποι πού βρίσκονται, πού κοιμούν, πώς αναπνέουν, πώς διατρέφουν. Τα δηλώνει όλα η Ένωση. Κάποια στιγμή δηλώσαμε όλους ότι η Ένωση κάποια στιγμή δεν θα μπορέσει να το επεξεργαστεί αυτό το πράγμα. Και κρούμε τον κόδωνα στην πολιτεία και τους λέμε: ο επαγγελματισμός που πλέον έχει γίνει εθελοντισμός. Ωραία, επιτρέψτε με εδώ να σας διακόψω. Επιτρέψτε να σας διακόψω και να κάνω μια έκκληση στους έχοντες και κατέχοντες. Βοήθεια, γιατί ναι μεν ο εθελοντής προσφέρει, ο εθελοντής, για να γίνω ακριβώς στην ορολογία και μην φανεί ότι είμαι πιο έσχος από κάποιον άλλον, μπορεί να προσφέρει, να έχει τη διάθεση για το συνάνθρωπο, αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Δεν πληρώνεται για την εργασία του, τουλάχιστον να του προσφέρουμε τη διατροφή του, την ύπαρξή του, την οντότητά του. Να βρίσκεται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, να μπορεί να εργαστεί και να παράσχει με τις γνώσεις του και την τεχνογνωσία του, την εκπαίδευση που έχει, τη βοήθεια στους συνανθρώπους του. Κάνω έγκληση λοιπόν στους έχοντες και κατέχοντες να συνδράμουν σε όσους βοηθάνε, όχι μόνο σε όσους, διότι δηλαδή να έχουμε πλέον, εγώ αυτό που ζητάω, ο όγκος των ανθρώπων που έρχονται στα σύνορα τα ευρωπαϊκά, γιατί πρέπει να το τονίσουμε, τα ελληνικά ευρωπαϊκά σύνορα είναι τεράστιος. Και εδώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πάνω. Ακούμε από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες μέρες αναμένονται αλλαγές σημαντικές. Οκτώβοφόρ, βοριάς, χιονιάς. Θα θυμίσω κάτι και να μου το επιβεβαιώσετε ή όχι. Είχα διαβάσει στο διαδίκτυο, αντίστοιχα πριν 10 μέρες περίπου, πάλι που είχαμε αλλαγές και καιρικές συνθήκες, για μία μέρα και έκανε αίσθηση ότι δεν ήρθε ούτε μία βάρκα προς τη Μυτιλίνη, αν ήταν αληθές ή όχι. Δηλαδή το διαβάσαμε στο διαδίκτυο, αλλά δεν μπορούσα να το διασταυρώσω. Ναι. Υπάρχουν και μέρες που δεν έρχονται βάρκες, είτε γιατί έχουν μια, ας πούμε, πολιτική επίσκεψη ενός υψηλού προσώπου της τουρκικής κυβέρνησης στα παράλια από εκεί, είτε γιατί η τουρκική ακτοφυλακή αποφασίζει να τους εμποδίσει να
βρουν και να στέλνουν κόσμο απέναντι, γιατί μπορεί να θέλει έτσι να αλλάξει κάποιες, θα λέγαμε, ισορροπίες, ίσως και τιμών. Γενικά παίζονται πολλά μάλιστα παιχνίδια. Είτε και ειδικές συνθήκες. Το ζήτημα είναι ότι όντως, εάν πούμε από θέμα καιρικών συνθήκων, δείχνει πλέον ότι ο χειμώνας θα δείξει τα πόδια του σιγά σιγά, ότι καταφέραμε. Και τα τελευταία χρόνια από τώρα και μετά αρχίζει ο χειμώνας. Από πέρα λέμε την αλήθεια, τα πράγματα θα κρύψουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξαγγείλουν πάλι τα δικά μας τα αναβαθμιστικά, γιατί δεν θέλω να μιλήσω πολιτικά. Τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ και για τους διασώστες. Ήδη εμείς αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε πιο βαρύ ρουχισμό, δηλαδή ο ρουχισμός μας πρέπει να αρχίσει και γίνεται πιο βαρύς, να μην πούμε λεπτομέρειες τώρα, θα πρέπει να τον κουράσουμε. Θα πρέπει δηλαδή πλέον σε συνθήκες υποθερμίας, δηλαδή σε βαριές πλέον συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας να βρουν οι ναυαγοσώστες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι αν βρεθεί μετανάστευση πρόσφυγες μέσα στο νερό, μιλάμε για λεπτά να αντιδράσουμε και να πλησιάσουμε. Και καταλαβαίνετε τώρα 3 ώρα το πρωί, μέσα στην πίστα, στη νύχτα, με 6 μπουφόρ, με ένα κύμα 1,5 μέτρο ή 2 μέτρα, που αυτός βγήκε σε ένα βράχο στο πουθενά, αν δεν το βρει τώρα με τις κάμερες. Και αντί να είσαι εκεί πέρα μέσα σε 5 λεπτά, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις συνθήκες μέσα σε 10, 15, 20 λεπτά, λόγω και πόσο χαρακτήρα, την καρδιά του αντέχει, να το πάνε. Άρα εδώ οι συνθήκες πλέον από εδώ και πέρα θα γυρέψουν πάρα πολύ. Και φυσικά ανάλογα με τις ροές, με τους πόσους έρχονται, με τις συνθήκες, με όλα, δεν μπορώ να υπολογίσω, αλλά εκτιμώ ότι θα δυσκολέψει πολύ το έργο της διάσωσης και φυσικά πάντα θέλω να μην οδηγούμαστε σε καταγραφή πνιγμών και σε καταγραφή πλέον ανθρώπων οι οποίοι θα βρεθούν μέσα στο θαλάσσιο πλέον περιβάλλον. Και αντιλαμβάνεστε ότι τα αποτελέσματα και αυτό που ήταν και θαλάσσια να ήταν και πολύ άσχημα για τους ανθρώπους αυτούς. Άρα από εδώ και πέρα και καθαρά το επιχειρησιακό κομμάτι, τα πράγματα είναι όντως με τις καιρικές συνθήκες που ξεκινάνε από Τετάρτη βράδυ, γίνονται για μας πιο ανησυχητικές. Λαμβάνουμε μέτρα, προετοιμαζόμαστε, αλλά από εκεί πέρα μετά εξαρτάται και τι κόσμος έχει από απέναντι, με τι ροή, με πόσες βάρκες τις στέλνουν, πού τις στέλνουν. Το καλό είναι ότι υπάρχουν πάνω αυτή τη στιγμή και να βαμβαστώ από άλλα κράτη, κυρίως από την Ισπανία, οι οποίοι έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, να το πούμε. Έχουν εμφανιστεί και άλλες ομάδες με ναυαγωγούς από χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αυστραλία κτλ. Χωρίς πολύ μεγάλη, έτσι θα λέγαμε, δυναμική παρουσία, αλλά θα το πούμε ότι θα τους ευχαριστούμε και στη χώρα μας και βοηθάνε. Οπωσδήποτε βοηθάει όλους τους χώρους κτλ. Το κράτος στη θέση να καταγράψει και να ελέγξει αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να κάνουν αυτή όλη την δραστηριότητα που λένε ότι μπορούν. Εμείς σαν Ελληνική Ναυαγωγική Ένωση Σχολών τους έχουμε πει ότι είστε υποχρεωμένοι σαν κράτος να ζητάτε τις πιστοποιήσεις τους και να ελέγχετε πλήρως το πλαίσιο δράσης τους, γιατί από εκεί πέρα μετά ο καθένας μπορεί να κατέβει για διαφόρους σκοπούς και τελικά να μην είναι αυτό το οποίο δηλώνει. Εμένα δεν είναι δυνατόν να πάω να ζητάω την άδειά του, του σκάφου του, ή αν αυτό είναι όντω πραγματικά να παγωσώσει πιστοποιημένο και γνωρίζει και κατέχει να κάνει διάσωση. Άρα έχουμε από εδώ και πέρα τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες όντω θα γριέψουν. Δεύτερον, έχουμε τη δυνατότητα όλο αυτό για να υποστηριχθεί πλέον, θα χρειαστεί καύσιμα, θα χρειαστεί δομές, γιατί ένα ναυαγοσώστη όταν θα δουλέψει 8 και μια φορά και 10 και 12 ώρες την ημέρα θα γυρίσει να κοιμηθεί. Θα βγάλουμε την άλλη βάρδια μετά έξω για να δουλέψει. Αυτό σημαίνει πλέον ότι θέλουμε καύσιμα αυτοκινήτων να πηγαίνει τον κόσμο. Θέλουμε καύσιμα για τα σκάφη που θα είναι μέσα στο νερό. Θέλουμε ανταλλακτικά. Θα χρειαστούμε από την πέρα μετά σέρβις στις μηχανές. Μια μηχανή που δουλεύει όλη μέρα, κάποια στιγμή θέλει αλλαγή στα λάδια της. Θέλει υποδομές. Έχουμε φθορές. Θέλουμε εξοπλισμούς. Θέλουμε τον κόσμο ο οποίος να τρώει. Να τρώει και καλά. Να μπορούμε από εκεί πέρα μετά, αν δει κάποιο τα ανάψει και τα λοιπά, να υπάρχει μια υποστήριξη από έναν ψυχολόγο, από έναν ψυχίατρο και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει, έχω ακούσει ότι υπάρχει πίσω αυτό. Υπάρχει. Δεν μπορώ να πω δεν υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά παίρνουν και βελτίωση και μπορούν να γίνουν και πιο έτσι σοβαρά. Δεν μπορεί να σταματήσει η ροή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι κάθε μέρα έχει την ίδια ροή. Η ροή παίζει ακόμα. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε εδώ αυτό το κομμάτι, γιατί μετά θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την
Ναυαγωγική, Ελληνική Ναυαγωγική Ακαδημία. Από την ημέρα που ξεκίνησε η συμμετοχή σας μέχρι σήμερα, έχετε δει βήματα βελτίωσης και λίγο περισσότερης από το, μην το πούμε μηδενικής, έχουν γίνει από το 0 έως το 10, υπάρχει μια συμμετοχή του κράτους, μια βελτίωση, αλλά και γενικότερα από την Ευρώπη, γιατί δεν ακούμε ότι... Δεν θυμόσαστε στην αρχή ποτέ στις πλατείες με τη Λίνη. Βέβαια, ναι, ναι. Δεν θυμόσαστε το καλοκαίρι. Εγώ έχω μηνύματα γιατί... Μύριζε ούρα όλη, όλη η προβλήτα της Μυτιλίνης. Πού ήταν μέσα στα πάντα. Εγώ έχω μηνύματα από το, την Ένωση Ξενοδόχων του νησιού. Πού ήταν, μιλάμε παντού, μέσα στην πόλη, και τώρα δεν υπάρχει κανένας, κανένα σχετικό πλέον. Ναι. Δηλαδή, τι γίνεται, υπάρχουν κάπου, υπάρχουν δηλαδή αυτές οι κατασκηνώσεις. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Όταν λέμε έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και έπαιξε ρόλο σε αυτό και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχει παίξει ρόλο οργανισμοί ολόκληρο που κατεβήκαν και αυτή τη στιγμή ενεργούν κάτω. Γενικώ ο Σταυρό, ο οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Γιατί του κόσμου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο κάτω. Και όλοι οι άλλοι που δεν είναι δουλειά μου στην Ελλάδα, του καταγράφω και να του αναφέρω. Όχι, αλλά. Έχει αλλάξει πολύ. Επειδή είστε από τι πρώτε μέρε. Καμία σχέση το τι συνέβαινε πριν. Έχει βελτιωθεί πολύ κατά. Να δώσουμε και ένα. Και μια ενότητα λίγο συγχωρσία, α πούμε, ναι. Όχι, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Τώρα δεν κυκλοφορεί έτσι ο κόσμος κάπου. Πλέον βγαίνουν, πηγαίνουν στις κατασκηνώσεις, καταγράφονται, πηγαίνουν σε γιατρούς. Πλέον υπάρχει μια, θα λέγαμε, πολύ σοβαρή πλέον διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, για το λέμε. Γιατί πρέπει να πούμε και αυτό, γιατί μας κατηγορούν ότι δεν κάνουμε τίποτα. Όχι, όχι. Και το τίποτα είναι μηδενικό και δεν εδώ είναι ωραίο. Αυτό που ζήτησε κάποια στιγμή η Frontex και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι φύγετε εσείς να αναλάβουμε εμείς, είναι απαράδεκτο. Το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή, παρόλο που αυτά τα προβλήματα παλιότερα, γιατί στην ουσία ελληνικό κράτος είναι ελληνική αυτοφυλακή, πολύ φαίνεται κάτω εκεί, έχει και την γνώση, έχει και τα μέσα και έχει δείξει και η ιστορία των τελευταίων μηνών ότι ποιος έχει σώσει τον κόσμο. Ποιος έχει κάνει τις διασώσεις. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι 24-24 έξω με τα ΠΑΦ, τα σκάφη του λιμενικού. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τραβήξει όλο αυτό τον όγκο της διάσωσης. Ελληνική αυτοφυλακή, δηλαδή το ελληνικό, το λιμενικό σώμα Ελλάδος. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Και έχουμε τις δυνατότητες να τα καλύψουμε όλα. Και εμείς απ' έξω, σαν εθελοντές αναλογοσώστες, προσφέρουμε ενάξεις συμπληρωματικά στο κράτος την ανάγκη που έχει, γιατί εμείς θα τη βουτήξουμε μέσα στο νερό. Εμείς είμαστε εκεί πέρα με κάποια μέσα πλωτά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε την ανθρώπινη ζωή. Το να συντονίσουμε πλέον όλη αυτή την κατάσταση, γιατί όταν έχεις κάτω τόσες ανεξέλεκτες ΜΚΟ, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούνται προβλήματα. Όταν είσαι έξω από αγωσώστες και πρέπει να τους υποστηρίξεις με κάποια χρήματα στο φαγητό της κτλ., αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος απέναντι στο κομμάτι που λέγεται φύλαξη δεν είναι εκεί πέρα παρόν. Μάλιστα. Λειτουργεί, το λιμενικό σώμα λειτουργεί. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Να κλείσουμε με αυτή την εικόνα, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε να μιλήσουμε για την Ελληνική Ναυαγωγική Ακαδημία. Όλα καλά.
ξανά κοντά σας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ναυαγωγικής Ακαδημίας και θα ήθελα να μας πείτε λίγο πώς ξεκίνησε η Ακαδημία και πόσα χρόνια υπάρχει, λίγο την ιστορία της και τις δραστηριότητες. Κοιτάξτε, εγώ σαν Νίκος Γιωβανίδης μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη. Πήγαινα σχολείο στο τέταρτο και ήμουν κολυμπητή στον Πανιόνιο του Γουσουσού, στο κολυμπητικό τμήμα. Και πάντοτε αγαπούσα την κολύμβηση και μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι που λέγεται διάσωση. Παρόλα που εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ναυαγωστική στο βαθμό που υπάρχει σήμερα και ούτε υπήρχαν ναυαγωσώστες όπως πλέον και έχετε υπάρχουν σήμερα, ούτε σχολές υπήρχαν, ούτε ναυαγωσώς παραλίες υπήρχαν. Κάποια στιγμή ένιωθα την ανάγκη ότι πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει πιο σοβαρό και πιο έτσι οργανωμένο. Πήγαμε και με την κολύμβηση και στο εξωτερικό και εγώ ταξίδευα και τώρα με τους γονείς μου και έβλεπα τους ναυαγωσώστες στο εξωτερικό. Ένιωθα την ανάγκη ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει λίγο πιο οργανωμένο. Πριν 20 χρόνια αποφάσισα και ίδρυσα την Ελληνική Ναυαγωγική Ακαδημία, την ΕΝΑΚ. Πήρα με αναγνώριση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τότε, Ναυτιλίας και Αιγαίου πλέον, και όλες τις ονομασίες που άλλαξα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. Σαν σχολή ήμασταν αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο. Δίνουμε και τα επίσημα πτυχία που πρέπει κάποιος να έχει στη χώρα μας. Τα τελευταία 20 χρόνια και άλλες σχολές δημιουργηθήκαν, εξού και η Ένωση Σχολών Ναυαγωγικής Ελλάδος. Επειδή μας είπατε και την άλλη σας ιδιότητα ως γραμματέας της Ένωσης όλων των σχολών, το σχολό. Σήμερα στην Ελλάδα πόσες σχολές απαριθμούνται? Σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 16 σχολές. Και λέω το περίπου γιατί δυστυχώς η οικονομική κρίση συνεχώς μας ανακοινώνουν ότι κάποιες σχολές δεν μπορούν να συνεχίσουν τώρα αυτό το πολύ σοβαρό έργο που κάνουν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η οικονομική κρίση χτυπάει τα πάντα. Βέβαια. Είναι περίπου 16 σχολές σε όλη την Ελλάδα, με αρκετές σχολές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε και στην περιφέρεια. Αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Ναυτιλίας όλες. Σοβαρές σχολές όπου μέσα στα πλαίσια του νόμου εκπαιδεύουν τους ναυαγωσώστες οι οποίοι βάσει της ελληνικής νομοθεσίας έχουν δύο διεξόδους. Η μία είναι ότι η ελληνική νομοθεσία αναφέρει ότι όλες οι πισίνες ανεξαρτήτου βάθους, αυτό το τονίζω γιατί κάποιοι λένε πισίνα που είναι και 60 και 80 δεν χρήζει ναυαγωσώστη. Λες και το 8χρονο, το 10χρονο που είναι άπατα δεν είναι πολίτης, δεν έχει δικαιώματα αυτό. Μόνο ενήλικας έχει δικαίωμα να πατάει και να είναι ρηχά τα νερά. Οι υπόλοιποι όλοι πολίτες είναι για θάνατο. Είναι κάποια πράγματα που ο κόσμος και η κοινή γνώμη δεν τα γνωρίζει και δεν τα απαιτεί. Όπως δηλαδή ότι ο νόμος σαφέστατα τα ορίζει, ότι ανεξαρτήτου βάθους, ένας που έχει πισίνα, είτε αυτό είναι μπαρ, είτε αυτό είναι δωμάτιο, είναι ζώνη, είτε αυτό είναι ξενοδοχείο, είτε αυτό είναι κάμπινγκ, είτε αυτό είναι δήμος, είναι υποχρεωμένος να έχει ναυαγωσώστη πισίνας. Ή όπως το λέει ο νόμος, επόπτη ασφαλείας. Αυτός πλέον είναι εκπαιδευμένος από εμάς, γιατί εμείς είμαστε σχολές ναυαγωγικές και μπορεί πλέον να δουλέψει σε οποιαδήποτε από αυτές τις κολυμπητικές δεξαμενές ή όπως το κόσμος πισίνας. Η άλλη δεύτερη διέξοδος εργασίας είναι οι παραλίες. Ο νόμος σαφέστατα ορίζει από το 2000 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 15 πλέον 16 χρόνια, ότι όσες παραλίες, έστω και μία μέρα, μαζέψουν 500 άτομα, ο Δήμος που του ανήκει η παραλία είναι υποχρεωμένος από 1η Ιουνίου 31 Αυγούστου να τοποθετεί επαγγελματία ναυαγωσώστη ακτής, πιστοποιημένο με άδεια από το λιμενικό σώμα. Αυτή είναι η ελληνική νομοθεσία. Άρα όλες οι πισίνες και οι πολυσύχναστες ακτές, όχι οργανωμένες μόνο, και οι πολυσύχναστες ακτές είναι υποχρεωμένες να έχουν ναυαγωσώστη. Η Ελληνική Ναυαγωγική Ακαδημία τα τελευταία 20 χρόνια. Χαμογελάω, συγγνώμη σας ακούω, ναι. Γιατί στην ελληνική πραγματικότητα δεν συμβαίνει νομίζω αυτό που περιγράφετε. Εδώ μπαίνουν ζητήματα που έχουμε να κάνουμε, θα το ανέφερα σε λίγο. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Τι συμβαίνει τελικά και κατά πόσο εφαρμόζεται η νομοθεσία. Εμείς σαν σχολή εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους, τους δίνουμε τα επίσημα χαρτιά,
προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση και εκεί είναι και ο ρόλος μας, γιατί είμαστε καθαρά σχολές. Από εκεί πέρα, βάλετε συμβαίνει έξω. Θα το πούμε. Και θα το πούμε και λίγο έτσι σκληρά, θα το πούμε και λίγο έτσι. Να πούμε αλήθειες. Αναλυτικά. Γιατί ξέρετε, μας ακούει και ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει το θέμα πως αυτή τη στιγμή. Και καμιά φορά. Θα πω την έκφραση, λίγο λαϊκή έκφραση, η μπάλα αντί να είναι από τη μεριά αυτού που θα έπρεπε να κρατάει την μπάλα, τη ρίχνει στην άλλη πλευρά, δηλαδή προς εσάς, το κράτος προς εσάς, και αφήνουμε και λίγο τα μέσα, λίγο να το πλάφουν το, λίγο το παραμύθι εντός εισαγωγικών, ότι α, η Ναυαγωσός δεν ήταν εκεί, και έχουμε δει πολλές περιπτώσεις σε ξενοδοχεία που ξαφνικά υπήρχε ή δεν υπήρχε, ή τον εμφανίσαν ξαφνικά έναν συνεργάτη σας, συνάδελφό σας. Έχουμε ακούσει όπως επίσης και ότι μπορεί να υπάρχει, αλλά υπάρχει τρομερή εκμετάλλευση από τον ιδιοκτήτη ενός ξενοδοχείου ως προς τις αμοιβές. Καταλήγει, λέω, καταλήγει. Ελληνική νοοτροπία είναι. Όχι, δεν είναι νοοτροπία. Είναι η ανυπαρξία του κράτους. Και επειδή το ναι. κράτος υπάρχει, θα έλεγα. Με αυτό είπα ότι την μπάλα τη ρίχνουμε αλλού. Ναι, τη βούληση του κράτους. Η βούληση του κράτους, το κράτος. Έχει ένα ρόλο. Και έχει διαχρονικότητα αυτό, δεν είναι ότι είναι τα. Ο ρόλο του. Και το έχω πει εγώ στο Υπουργείο και σε διάφορες συζητήσεις και στις συνεντεύξεις, στα ραδιόφωνα και παντού και στις τηλεοράσεις και στα εφημερίδες. Είναι απλώς. Το κράτος είναι εκεί για να ελέγχει, να εφαρμόσει την νομοθεσία. Γιατί το κράτος έχει ένα σκοπό. Σε κομμάτι της αναγνωστικής είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Όταν η Ελλάδα είναι πρώτη σε πληθυσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερη παγκοσμίως, θα τα ξαναπώ, αντιλαμβάνεστε σε αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε περίπου ακαριαίους πληθυσμούς, θανάτους, δηλαδή όχι αυτοί που θα καταλήξουν μετά από 2-3 μέρες στο νοσοκομείο οπουδήποτε, είναι περίπου 350 με 370 κάθε καλοκαίρι. Και τρίτο στατιστικό της τώρα. Η δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα στη χώρα μας είναι ο πληθυσμός. Και πάντοτε σε σχέση με τον όγκο του πληθυσμού μας και την προσβασιμότητα που έχουμε στο εντάτινο στοιχείο, δεν μπορεί κανένας να αφισβητήσει την τραγωδία. Πρόκειται περί μιας τραγωδίας. Το ότι σκιαγραφείται και υποσυνείδητα πλημμυρίζει το μυαλό μας ότι είμαστε μια πανάρχια θαλασσινή χώρα, μια νησιωτική χώρα, μια ναυτική χώρα με παράδοση, αυτό αμέσως συνεπάγεται ότι ξέρουμε και μπάνιο. Αυτό πρέπει να το καταθέσουμε, λέω, κάποια στιγμή. Ο ελληνικός λαός είναι από τους χειρότερους λαούς στην κολύμβηση. Το πιστεύετε ότι από την επίσημη στατιστική το 60% περίπου των Ελλήνων δεν μπορεί να κολυμπήσει? Ένσταση, λέει κάποιος. Τι εννοείστε? Κύριε Γιωβανίδη, δεν μπορεί να κολυμπήσει. Τα πράγματα πάνε πλέον με στατιστικές και με τι λέει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Προστασίας και μιλάμε για τους κανόνες ασφαλείας. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να διανύσει μια απόσταση κοντινή, 50 μέτρα, χωρίς να υποστηριχτεί αριστερά και δεξιά από κάπου, δηλαδή να πιαστεί από κάπου ή να πατήσει κάπου, και με όποιο τρόπο θέλει, να τσαλαπατάει πάνω στο νερό, αρκεί να μην βουλιάξει, να πάει έτσι μια μικρή απόσταση πάνω στο νερό, θεωρείται ότι κολυμπά. Δηλαδή, αν κάποιος άλλος τον πετάξει να φύγει, αυτό που λέμε στα άπατα που λέει ο κόσμος, ναι, να μπορεί να επιπλέψει τουλάχιστον και να πάει και λίγο πιο πέρα, ή τουλάχιστον να μην πνιγεί, να μην είναι πάνω σε επιφάνεια. Έχει βρεθεί ότι περίπου το 60% των Ελλήνων δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και φυσικά αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, ότι έχουν αυτούς τους εκατοντάδες πληθυσμούς κάθε καλοκαίρι. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προστατεύσει τον πολίτη που έχει πλέον από τη μία μεριά τον Έλληνα, δηλαδή τον ηθαγενή, τον που ζει εδώ, αλλά και τον Αλλοδαπό. Αυτός ο οποίος επιλέγει τη χώρα μας να έρθει. Και όταν δεν επιλέγει τη χώρα μας να έρθει, όταν ο τουρισμός έχει αγγίξει τα 21 εκατομμύρια κάθε καλοκαίρι, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή στην παραλία. Όταν επί εποχή εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας, περίπου το 2000 με 2003, έχουμε καταγραφεί των πολυστήχων των παραλιών, οι οποίες περίπου ήταν στις 800 τόσες παραλίες, και σήμερα, όπου γίνεται την εποχή του τουρισμού, ήταν περίπου στα 12 με 14 εκατομμύρια. Και σήμερα στα 21 εκατομμύρια, δέστε πόσο αυξήθηκε οι τουρίστες, οι επισκέπτες των καλοκαιρινούς κυρίως μήνες της χώρας μας,
Οι παραλίες από 800 τόσο έγιναν 400, γύρω στις 462, δηλαδή αποχαρακτηρίσαν οι επιτροπές, οι τοπικές σε κάθε περιοχή, τις παραλίες από πολυσύχναστες, και αυτή την ευθύνη τη φέρουν, προσέξτε, η Επιτροπή είναι τριμελής αποτελούμενη. Από έναν από την τοπική αυτοδιοίκηση, από έναν από την περιφέρεια, και το τρίτο μέλος είναι ένας αξιωματικός της τοπικής λιμενικής αρχής, συνήθως ο λιμενάρχης. Συνήθως πολλές φορές μειοψηφούνται στον λιμενάρχη, αποχαρακτηρίσαν ιερετή τις παραλίες για να μην πληρώσει ο Δήμος, με αποτέλεσμα το 50% των παραλιών αποχαρακτηριστήκανε. Ενώ θα έπρεπε με την αύξηση που έχουμε στο τουριστικό προϊόν και άρα στην εισρωή τουριστών στη χώρα μας, να είχαμε αύξηση, τουλάχιστον να υπάρχουν ήδη χαρακτηρισμένες παραλίες. Εμείς έχουμε ένα 50% αποχαρακτήρισης. Αντιλαμβάνεστε την εγκληματική πλέον, θα λέγαμε, εντάξει, στάση έμεσα της πολιτείας. Από την άλλη τη μεριά, η πληγμή από 250, που ήταν περίπου το χρόνο, πήγαν στους 350-370. Άρα βλέπουμε ότι αυτό αμέσως φαίνεται και καταγράφεται στην αύξηση των πληγμών, αποχαρακτηρίζουμε τη μία παραλίες. Από την άλλη τη μεριά αυξάνονται οι πληγμοί, από την τρίτη μεριά ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει κολύμβηση, τέταρτον δεν έχει αίσθηση ο ελληνικός λαός της τραγικότητας του να μην γνωρίζει κολύμβηση ο περισσότερος κόσμος, ότι στην παραλία δεν τηρεί κανόνες ασφαλείας, άρα είναι πολύ εύκολο και εκτίθεται πλέον στον κίνδυνο. Έχουμε και από την άλλη μεριά την έλλειψη παιδείας, γιατί μην το πούμε και αυτό. Δεν υπάρχει παιδεία. Αυτό... Όταν είναι φαγωμένος μέσα στο νερό, ή όταν βλέπω όλα αυτά που καταγράφονται στις αναφορές των απαγωστών κάθε καλοκαίρι και στα ατυχήματα, ότι δεν υπάρχει παιδεία. Βάλτε τα τώρα όλα αυτά μέσα σε ένα τσουβάλι, και μετά έρχεται επίσημη στατιστική και σου λέει δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα πνιγμός. Πρώτη Ελλάδα αυτή τη στιγμή πνιγμούς στην Ευρώπη. Δεύτερη παγκοσμίως. Και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Το κράτος έχει σχόλες. Να παίξω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου για να έχουμε και... Αυτά, τα πούμε, τα λέμε αυτά. Η άγνοια, και θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ τη θάλασσα. Μικρό παιδί, επειδή και εγώ μεγάλωσα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη, ήθελα να πλησιάσω τις πισίνες, την πισίνα, μετά έγινε η πισίνα στη Νέα Σμύρνη, και μου βάζαν φραγμούς. Το λέω διαχρονικά, δεν το λέω με το σημερινή. Δεν με νοιάζει ποιος ήταν, ποιος είναι, ποιος θα είναι αύριο. Να μείνω στο κομμάτι όμως της παιδείας, της ενημέρωσης, παιδεία, γιατί από το σχολείο, από τους γονείς, από το σχολείο, και μετά έστω και σαν ενημέρωση μέσα στα σχολεία, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε, δεν υπάρχει. Ίσως λίγο οι γονείς έχουν σκεφτεί το κομμάτι εντός αγωγικών με την έννοια του αθλητισμού, το παιδί να αφληθεί, να το πάμε κτλ. Κτλ. Και έχουν ευαισθητοποιηθεί λίγο περισσότερο τις τελευταίες, τα τελευταία χρόνια οι γονείς, και πάνε τα παιδιά τους στις πισίνες. Το λέω ευρύτερα και όχι μόνο στην περιοχή μας. Αλλά υπήρχε ένας φραγμός ότι οι ώρες κοινού είναι 10 με 1, ήταν 10 με 11. Εγώ αν είχα ενηλικιωθεί δεν μπορούσα να πλησιάσω. Αν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να πάω γιατί είχα άλλες ώρες κτλ. Θα έπρεπε κάπου να πάω να πληρώσω. Εδώ βγαίνει πλέον το μεγάλο πρόβλημα που λέει το εξής. Εάν το κράτος, δηλαδή η επέκταση του κράτους που είναι ο Δήμος, συνειδητοποιούσε το πρόβλημα, είχε την πληροφορία να αντιληφθεί το πρόβλημα. Καμιά φορά έχουμε και άγνοια. Και μην ξεχνάμε πριν πολλά πολλά χρόνια, γιατί κάποιος θα πει, έλα μωρέ, τώρα είσαι σε δήμο που δεν είναι κοντά στη θάλασσα. Έχω ακούσει και τέτοιες βλακίες. Κάποτε πριν πάρα πολλά χρόνια, τα προλάβανε οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας, η Νέα Σμύρνη έβλεπε στο Φάλιρο. Ξέρετε τι θα απαντήσει αρφά σε αυτό. Η καλύτερη χώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, στο πόλο, η βατοσφαίρη σε ελληνικά, και στην κολύμβηση, είναι μια χώρα που δεν έχει το ένα μέτρο θάλασσα, και λέγεται Ουγγαρία. Ποιος δεν ξέρει το Ούγγρικο πόλο. Σαφέστατα. Άρα μην μου ξαναπούνε ότι δεν είναι παραθαλάσσια ένας δήμος. Η πολιτεία και ο Δήμος έπρεπε να έχει αντιληφθεί ότι είναι υποχρεωμένος με κοινωνικά προγράμματα δωρεάν να διασφαλίζει ότι τα παιδιά μέχρι να φτάσουν στην έκτη δημοτικού θα πρέπει, εάν έχει και κολυμπητήριο, ακόμα περισσότερο ο Δήμος, γιατί υπάρχουν κολυμπητήριοι που δεν έχουν κολυμπητήριο, να εφαρμόζει προγράμματα ότι εγώ, σαν Δήμος, μέχρι το παιδί να φτάσει 5-8 χρονών, για μένα και νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων, ας βάλουμε κάτι πιο έτσι, θα λέγαμε, ανοιχτό,
να του μάθουν τουλάχιστον να τυπλέει στο νερό και να κολυμπάει λιγάκι. Και μετά, αν θέλει να γίνει αθλητή κολύμβηση, γίνει. Δεν είναι η δουλειά του να γίνει σύλλογο, δεν είναι η δουλειά του να κάνει πρωταθλητισμό. Σωστά. Η δουλειά του είναι όμως, τι είπαμε πριν, η δημόσια υγεία. Και η δημόσια υγεία είναι τόσο σημαντικό που απορώ που δεν το καταλαβαίνω και αντιλαμβάνονται. Και κατεπέκταση στο Λιμεναρχείο και κατεπέκταση η πολιτεία, αυτό πρέπει να το εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα. Οι ναυαγοσώστες έχουν ρόλο στην παραλία το να μπορούν να κάνουν πρόβλεψη. Ο ναυαγοσώστης εκπαιδεύεται όχι μόνο στη διάσωση, όχι μόνο στην παροχή πρωτοβοηθειών, ο ναυαγοσώστης εκπαιδεύεται στο να μπορεί να προλαμβάνει, παρατηρεί και προλαμβάνει στοιχεία τα οποία έχει μάθει ότι μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα. Και αυτή είναι η δουλειά του. Ο ρόλος του είναι να μειώνει πνιγμούς και ο ρόλος του είναι να δει αν κάτι πάει να οδηγεί σε πνιγμό και να το σταματήσει στη γέννησή του. Εδώ συμβαίνει και το εξής. Πολλές φορές το καλοκαίρι βρισκόμαστε δυστάρεστη θέση να παίρνουμε αιτήματα από δήμους και κυρίως από ξενοδοχεία ότι θέλουν να ναυαγοσώστες να εργαστούν. Πάρα πολλά παιδιά που είναι πάνω από 18 χρόνων, χωρίς να είναι δεινοί κολυμπητές και χωρίς να είναι αυτό που θα λέγαμε πρωταθλητές κολύμβησης, θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή στην τόσο πολύ δύσκολη για την πατρίδα μας οικονομική κρίση να ερχόντουσαν στην Ελληνική Ναυαγωστική Ακαδημία, στη Σχολή Ναυαγωστικής, να εκπαιδευόντουσαν, δηλαδή να βελτιωνόντουσαν στο κολύμπι, γιατί έχουμε μεθόδους όπου μπορούμε πολύ γρήγορα να βελτιώσουμε κάποιο στο κολύμπι στα επίπεδα που ζητάει η ελληνική πολιτεία για ένα ναυαγοσώστη, είτε να βόρετε με κορίτσι, με οποιαδήποτε σωματική διάπλαση, δεν υπάρχει όμορφος, κοντός, ψηλός και τα λοιπά, αυτά δεν υπάρχουν καθόλου, και να του διασφαλίσουμε το καλοκαίρι μία εργασία η οποία πέρα του ότι θα του δώσει, θα λέγαμε έτσι, μια ελπίδα στο αδιέξοδο της ανεργίας που υπάρχει, γιατί είναι τρομερά καταθλιπτικό και πιεστικό να μην μπορεί να βρει ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια μια δουλειά ένας νέος άνθρωπος. Δεύτερον, να εξασφαλίσει ένσημα που θα του δώσουν το ΙΚΑ, για να ξέρετε ότι είναι νεροκάματα πλέον έχει ΙΚΑ. Και είναι πολύ σημαντικό να έχει ΙΚΑ ασφάλιση, έστω και αν δουλεύει εποχικά, εποχικό επάγγελμα των ανθρώπων. Θα πάρει από εκεί πέρα μετά τους μισθούς του και αυτό του δώσει τη δυνατότητα μετά να γραφτεί στον ΟΑΕΔ και αναλόγως τις μέρες του και το πόσα χρόνια δουλεύει να έχει την ανεργία τα 360 ευρώ το μήνα για αρκετούς μήνες το χειμώνα και όλα αυτά τα κέρδη, γιατί ξέρετε, η ναυαγωστική έχει οργανωθεί καλά. Εμείς, φανταστείτε, σαν ΕΝΑΚ έχουμε συνεργασία με πολλά ξενοδοχεία. Μετά θα ήθελα να μου αναλύσει λίγο τα τμήματα και τις δραστηριότητες. Και ξέρετε, τους εξασφαλίζει. Γιατί βλέπω εδώ που... διαμονή, διατροφή. Πάει σε ένα ξενοδοχείο, πάει μουσικά στην ΚΟ. Εισπάει τα λεφτά του, τα ένσημά του. Μένει στο ξενοδοχείο, τρέφεται στο ξενοδοχείο. Αυτό δεν είναι κάποιο κίνητρο. Εντάξει, δεν είναι δουλειά που σπούδασε. Φυσικό, χημικό, αρχιτέκτονα, ενώ. Κατανοητό. Υδραυλικό. Έλα να γίνει ναυαγοσώστη. Βόθηκε την πολιτεία να κάνει. Ο χρόνο για να πάρει μια πιστοποίηση, ένα πτυχίο. Εντάξει, καθαρή εκπαίδευση είναι περίπου 2 εβδομάδες εκπαίδευση. Κάθε μέρα αρκετές ώρες. Και πρέπει να την πιστοποιήσει. Τώρα, αν εμείς κρίνουμε οι εκπαιδευτές και οι προπονητές ότι έχει μια αδυναμία στο κολύμπι κτλ., του το εξηγούμε, του λέμε στόχο είναι αυτό ανθρώπου. Βλέπουμε ότι έχει μια αδυναμία στην κολύμβηση, στο μακροβούτι κτλ. Χωρίς να το χρεώσουμε κάτι ιδιαίτερο, γιατί η εκπαίδευση κτλ. Έχουμε τη δυνατότητα να το βελτιώσουμε στην κολύμβησή του. Γιατί. Θέλουμε βελτίωση στην κολύμβηση. Σαφέστατα. Αλλά το έχουμε μέσα στα υπόψη μας. Να με έχετε στα υπόψη καταρχήν. Εγώ να τολμήσω να ρωτήσω πόσο απαγορευτικά ή όχι είναι τα κόστη συμμετοχής στο να έρθει κάποιος να εκπαιδευτεί. Τέσσερα, από τη στιγμή που κάποιος θα επενδύσει σε μια σχολή εκπαίδευσης ναυαγωστικής, κάτι στην ΕΝΑΚ, και έχοντας πρώτη δυνατότητα να τα προσβέσει άμεσα τα λεφτά, πηγαίνει να δουλέψει το καλοκαίρι και δεν είναι τεμπελάκος, θα πάει να δουλέψει το καλοκαίρι. Το λέω αυτό γιατί ξέρω τι λέω. Θα πας 4-5 μήνες στην ΚΟ ή στη Ρόδο ή στη Σαντορίνη ή όπου αλλού βρεθεί δουλειά. Δεν πρέπει να είσαι στη μαμά όλη μέρα, θα πας και να δουλέψεις. Υπάρχουν δουλειές. Ο τουρισμός δουλεύει. Ο τουρισμός έχει δουλειές. Μπορεί όλη η Ελλάδα να διαλύεται. Ο τουρισμός όμως είναι μια βιομηχανία βαριά. Εγώ μπορώ να το πιστοποιήσω βέβαια από άλλη θέση. Έτσι. Έτυχε να βρεθώ στις Κυκλάδες, αλλά από άλλη θέση.
ως οικονομικός λογιστής σε τοπικές υπηρεσίες και όντως ήταν η ευχάριστη εικόνα. Βρέθηκα και στην Πάρο και στο Μύκονο και ειλικρινά χάρηκα διότι έβλεπα μια διασπορά τουρισμού, θα την πω εγώ, από διαφορετικές χώρες και αυτό ήταν το ευχάριστο. Δεν θα πω ότι δυσάρεστη εικόνα, θα πω την ευχάριστη μόνο, γιατί δυστυχώς είχα να πάω χρόνια σε αυτά τα νησιά, είδα βελτιώσεις, περισσότερο βελτίωση θα πω στην Πάρο. Υποδομές στη Μύκονο, αλλά κάποιες εικόνες λυπηρές. Ξαναπήγα στη Μύκονο τον Νοέμβριο πάλι για δουλειά και η μισή Μύκονος λέει αποσίαζε γιατί έκανε διακοπές, άρα δούλεψε το νησί, μου το πιστοποιούσαν οι ντόπιοι. Δουλεύει και μάλιστα εμείς λέμε μια πρόσκληση προς όλα τα παιδιά που είναι πάνω 18 χρόνων, αυτό σε ελληνική ναυροστική ακαδημία, να αποκτήσουν το πτυχίο το κρατικό αφού το ναυροστή ώστε να χτίσει η πισίναση και τα δύο μαζί. Εμείς ακόμα και στο Facebook, άμα πείτε ελληνική ναυροστική ακαδημία με ελληνικά γράμματα, θα δείτε ας πούμε πόσες δεκάδες δουλειές κάθε καλοκαίρι γνωστοποιούμε και κοινοποιούμε στα παιδιά. Κάνουμε αγώνα να τους στείλουμε σε δουλειές. Θέλουμε να δουλεύουμε. Να κάνω μια ερώτηση πολύ βασική και σημαντική. Σας καλούν στο να συμμετάξετε, θα το πω υπό μορφή σεμιναρίου ή ενημέρωσης ή εκπαίδευσης, εκπαίδευση όχι τόσο, σε φορείς σε αυτό το κομμάτι, τι πρέπει να ξέρει γενικά το ευρύτερο κοινό στο θέμα της κολύμβησης, στο θέμα ότι μπορεί να είναι μια άλλη επαγγελματική διέξοδος. Ενώ σε αυτό η το κομμάτι. Είναι τη Σάρα Ελληνική Ναυροστική Ακαδημία, οπότε έχουμε πρόσκληση από οποιοδήποτε φορέα να μιλήσουμε για κανόνες ασφαλείας κολύμβησης. Να μιλήσουμε για θέματα υγεία που πρέπει να προσέχουμε. Βλέπω και εδώ, ας πούμε, κανόνες που πρέπει να προσέχει κανείς στην πισίνα. Βάλει έντυπα που βγάζουμε κτλ. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ενημέρωση του κοινού σαν Ελληνική Ναυροστική Ακαδημία. Όπου μας ζητήσουν να ενημερώσουμε, να μιλήσουμε, να πάμε, να παρουσιάσουμε κτλ. Τις περισσότερες φορές πηγαίνουμε, εκτός και κάνουμε μια πολύ μεγάλη υποχρέωση που και πάλι θα πάμε, θα βρούμε μια λύση ώστε να μπορέσει έτσι περισσότερος κόσμος και να τηρεί κανόνες ασφαλείας για να μειώνουμε τους πληγμούς και από την άλλη μεριά να μαθαίνει και ο κόσμος υπάρχει και η ναυαγωστική σαν επάγγελμα. Δεν είναι παίγοντς, δεν είναι αυτά που πολλοί κόσμος έχει μπερδεμένα στο μυαλό του. Είναι ένα λειτουργήμα, είναι μια δουλειά, έχει συγκεκριμένο πλαίσιο εκπαίδευσης, έχει συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας. Η χώρα είναι τεράστια, έχουμε 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Η χώρα έχει εκατομμύρια τουρισμό, έχει χιλιάδες ξενοδοχεία, χρειαζόμαστε να βαγούσουμε για τις πισίνες. Αν αυτή τη στιγμή, αύριο το πρωί, να πω κάτι τώρα οξύμορο, το κράτος αποφασίσει και πει βάζω τάξη στην αγαγωστική στην Ελλάδα και θέλω παντού να λειτουργούν όλα με την νομοθεσία, δεν θα καλύψουμε τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή, παρόλο που ξεκίνησα και είπα ότι δεν εφαρμόζεται. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό, πόσα μέλη υπάρχουν καταγεγραμμένα, γιατί είπατε περίπου 16 σχολές. Θα πω κάτι διαφορετικό σε αυτό το απάντηση. Ναι. Στις 14.000 πισίνες των ξενοδοχείων, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο αν βάζαμε έναν ναυαγωγό στη χωρίς τα ρεπό του σε κάθε πισίνα θα ήταν 14.000 παιδιά. Εάν υπολογίσουμε ότι περίπου πολυσύνας παραλίες το καλοκαίρι είναι περίπου 1.000 στην Ελλάδα και βάζουμε με τα ρεπό και τα λοιπά άλλα 3.000 με 3.000 άτομα, μιλάμε για ένα σωματείο, αν δεν θέλουμε να τα σωματούμε μετά, από 15 έως 20.000. Ολόκληρη ομοσπονδία θα ήταν. Είναι μεγάλους όγκους. Στην πραγματικότητα όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δύο πράγματα. Ένα, ότι η πολιτεία εφαρμόζει και προσπαθεί να εφαρμόσει την νομοθεσία της, αλλά και εμείς θα πρέπει να παρέχουμε το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να στελεχώσει, γιατί πέτσε να σου πω ένα πράγμα. Παρόλο που πόσοι δήμοι δεν βάλανε, παρόλο που πόσα ξενοδοχεία δεν βάλανε, το πιστεύετε ότι έκλεισε η σεζόν με κενά? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι αν πούμε ότι εκπαιδεύσαμε 100, 200, 300 άτομα, 500 άτομα όλες τις σχολές, τους βρήκαμε δουλειά σε όλους. Τους στείλαμε σε δουλειά και απλά δεν καλύψαμε τα κενά. Τα κενά είναι πολύ περισσότερα από τις, θα λέγαμε, ομάδες ανθρώπων που εκπαιδεύονται να γίνουν αγαγωσώστες. Άρα η πρόσκλησή μου πριν δεν ήταν για απλά για να πούμε ότι απέκτησε ΕΝΑΚ ένα πελάτη παραπάνω ή ένα αγαγωσώστη παραπάνω. Ελάτε να μειώσουμε τους πνιγμούς και κατ' επέκταση να δουλέψετε σε παραθαλάσσιες περιοχές σε όλη τη χώρα. Η Ζάκυνθος,
η Κέρκυρα, η Λευκάδα. Ξέρετε, δέστε μόνοι σας πόσες περιοχές αντιλαμβάνεστε πόσο δυνατές είναι τουριστικά και έχουν την ανάγκη να έχουν και αυτό, δηλαδή τον Ναυαγοσώστη. Άρα η δουλειά του Ναυαγοσώστη είναι, όπως είπα και πριν, το ξανατονίζω, εποχική μεν, αλλά από την άλλη μεριά δίνει τη δυνατότητα για κάποιους μήνες για να δουλέψει. Εγώ θα μπορούσα να μιλάμε ώρες, ειλικρινά, και είναι και πολύ ενδιαφέρον. Τη χρονιά περίπου, στατιστικά γιατί έχετε μια περισσότερη εικόνα, αποφυτούν, είπατε, 100-200 άτομα από τη σχολή σας. Αποφυτούν ένας αριθμός ατόμων, οι οποίοι, αν μιλούσα γενικός γραμματέας όλων των σχολών από τη Ελλάδα, είναι ένα νούμερο το οποίο άλλες σχολές έχει περισσότερους, άλλες σχολές έχει λιγότερους. Όλο αυτό το ποσοστό μετά πηγαίνει να καλύψει ανάγκες. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι ένας Ναυαγοσώστης που θα πάει να δουλέψει 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια δεν είναι δουλειά που αυτή. Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, έχει σπουδάσει σε ένα ΙΕΚ, έχει σπουδάσει σε ένα ΤΕΙ, που έχει σπουδάσει καθένα, δεν έχει σπουδάσει τίποτα. Ναι. Μετά θα πάει σε δουλειά, θα δει καπαλού διέξω κτλ. Άρα και είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν κλείνει. Δηλαδή και κάποιος που θα κάνει τη δουλειά 1, 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια κάποια στιγμή θα μας αποχωρήσει, θα φύγει. Άρα ξανανοίγει πάλι θέση εργασίας. Νομίζω ότι η ναυαγωστική έπρεπε να έχει πάρει εθνικό ρόλο. Δηλαδή το κράτος το ίδιο να του δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί σε μεγάλο ποσοστό για να μπορέσει έτσι και να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία και να μειώσει τους πνιγμούς και να δώσει διέξοδο στην ανεργία. Και ξέρετε ένα πράγμα. Ένας πολίτης, αυριανός πατέρας, οικογενειάρχης ή μητέρα και της Ελληνίδας Ναυαγοσώστης, έχοντας πάρει αυτή την τρομερή εκπαίδευση σε διάσωση, έχοντας πάρει την τρομερή εκπαίδευση πάνω στους πρώτους βοήθειες, δεν είναι πιο υγιής πολίτης μετά. Φαντάζεσαι τον άνθρωπο 50 χρόνια άνθρωπο μεθαύριο που ήταν κάποτε Ναυαγοσώστης. Είναι ένας πολύ χρήσιμος πάντα στο κομμάτι που λέγεται διάσωση, πρωτοβοήθειες κτλ. Μέσα στην κοινωνία. Το κράτος δηλαδή επενδύει πάνω στην ίδια του τη δομή. Μην τα βλέπουμε τα πράγματα κοντόφαρμα. Ας σκεφτούμε και λίγο πιο σφαιρικά. Έχεις ανθρώπους οι οποίοι μετά θα είναι στελέχη του κράτους σου. Σαν γονείς, σαν άνθρωποι, σαν πολίτες αυτού του κράτους. Κάθε τι που κάνεις, δίνεις στοιχεία στο να βελτιώνεις όλους το κράτος. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το δει πιο σοβαρά η πολιτεία. Εμείς σαν σχολές ναυαγωστικής και εμείς σαν Ελληνική Ναυαγωστική Ακαδημία κάνουμε 20 χρόνια τώρα και πρώτα θέλω και τις υπόλοιπες έτσι περιόδους που θα μας αφήσει έτσι ζωή να ζούμε και να υπάρχουμε. Στόχο μας και σκοπό έχουμε να μειώσουμε τους πνιγμούς, να εκπαιδεύσουμε όσο γίνεται περισσότερους ναυαγοσώστες, να τους βοηθάμε να βρουν δουλειά το καλοκαίρι και να μπορούμε οπουδήποτε μας δίνει τη ευκαιρία να δίνουμε το μήνυμα ότι η ασφαλής κολύμβηση είναι ευθύνη όλων. Να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Να πούμε τις ευχές μας για καλή δημιουργική χρονιά, με υγεία, να ευχηθώ τα καλύτερα σε εσάς, στους συνεργάτες σας και στην Ακαδημία. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το άτομο που ήταν η αφορμή που κάνουμε την συνέντευξη, την κυρία Τζένι Κατσαρού. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Τα χαιρετίσματά μας στους συναδέλφους σας που επιχειρούν ίσως και αυτή την ώρα στη Μυτιλίνη. Και ανήματα Χριστούγεννα, και ανήματα Πρωτοχρονιά. Είναι εκεί. Είναι θαύμαστο αυτό που κάνουμε. Και φυσικά και όλους τους επόμενους θα είναι από πάνω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς. Να ξέρετε ότι όποια άλλη στιγμή θέλετε, είμαστε εδώ να ακουστεί η φωνή η δική σας και των συνεργατών σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς σαν NSTV και το Radio Stream εδώ πέρα την εκπομπή και που μας δώσετε την ευκαιρία έτσι να πούμε μερικά πράγματα και να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Και από τη δικιά μου τη μεριά να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης όλους τους συναδέλφους που είναι στη Μυτιλίνη και όντως αυτή τη στιγμή μιλάμε δρούνε και όντως αυτή τη στιγμή είναι κάτω από συνθήκες αρκετά έτσι βαριές από θέμα θερμοκρασιών στην παραλία, αλλά και σε όλη την αγωγική κοινότητα και σε όλες τις σχολές της Ελλάδος και κυρίως όλους όσους μας ακούνε, αλλά και τις οικογένειές τους και σε όλο μας τον κόσμο να έχουν καλή χρονιά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο 2016 και να πούμε το εξής, ότι εμείς σαν Έλληνες αγωγοσώστες, πέρα από τη σχολή την ΕΝΑΚ, είμαστε όλοι Έλληνες αγωγοσώστες, πέρα από τη Μυτιλίνη, προσπαθούμε για να βοηθήσουμε
στη μείωση των πνευμών. Και ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι. Να κλείσουμε έτσι με αυτή την ευχή ότι θέλουμε οι πνευμοί στη χώρα μας να μειωθούν και το μήνυμα για το 2016 είναι ότι αν η χώρα μας είναι πρώτη σε πνευμούς στον κόσμο και δεύτερη πανευρωπαϊκά, εμείς θέλουμε να φτάσουμε να είναι η χώρα μία από τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου και να μειώσουμε τους πνευμούς σε τέτοιο βαθμό ώστε πλέον κανένας να μην κινδυνεύει είτε σε πισίνα είτε σε παραλία. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, από εδώ να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, ξανά μαζί από τη νέα χρονιά. Ήταν ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και η εκπομπή Πολιτιστικές Διαδρομές χθες και σήμερα, η τελευταία εκπομπή για το 2015. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.